Στη Βουλή συζητήθηκε η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπη ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας Δημήτρη Χαρίτου για την ανάγκη προστασίας της πρώτης κατοικίας των παλινοστούν των ομογενών της Τράκης από κατασχέσεις και πληστηριασμούς, καθώς και την ανάγκη η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετική πρωτοβουλία για ενιαία ρύθμιση των στεγαστικών τους δανείων. Εκ μέρους της κυβέρνησης, απάντησε στο βουλευτή ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκης. Ο βουλευτής στην πρωτολογία του επέριψε ευθύνη στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο θέμα, τονίζοντας πως όσες κατά καιρούς δεσμεύσεις αναλάβατε ή αθετήθηκαν ή δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, στην απάντησή του, ενώ παραδέχτηκε το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που υπάρχει με τα δάνεια των παλινοστούν των ομογενών, επανέλαβε ρυθμίσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που ήδη δοκιμάστηκαν και απέτυχαν, όπως η ρύθμιση των 120 δόσεων μέσω του ΔΟΗ. Είναι γνωστό ότι τα στεγαστικά δάνεια που χορηγήθηκαν πριν σχεδόν 3 δεκαετίες στους παλινοστούντες ομογενείς δόθηκαν πρωτίστως με κοινωνικά και δημογραφικά κριτήρια και δευτερευόντως με τραπεζικά. Γι' αυτό και χορηγήθηκαν με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Η πραγματική αδυναμία στην οποία βρέθηκε η μεγάλη πλειοψηφία τους για να τα αποπληρώσει, άνεργοι, πολυμελείς οικογένειες και υπερήλικες μέσα στην κρίση, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την επιθετικότητα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, για να μην πω το έγκλημα που συντελείται σε βάρος τους από ένα τραπεζικό σύστημα που ήδη έχει σπράξει μεγάλο μέρος αυτών των δανείων. Τι μέτρα σκέφτεστε να πάρετε για να προστατεύσετε τους ανθρώπους αυτούς από τον άμεσο κίνδυνο να χάσουν τα σπίτια τους? Μιλάμε για πρώτη κατοικία. Θα προχωρήσετε σε ρυθμίσεις που αφορούν τα δάνεια στις τράπεζες αλλά και τα χρέη προς το δημόσιο? Ρυθμίσεις προφανώς με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αλλά με απομείωση όλων των χρεών που συσσωρεύτηκαν. Πράγματι υπάρχουν αρκετοί δανειολήπτες οι οποίοι δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η λήψη αυτών των δανείων. Να σημειώσω ότι τα χρήματα αυτά ήταν δάνεια. Η βασική λογική ενός δανείου είναι ότι επιστρέφεται. Και επειδή η κυβέρνησή σας έκατσε σχεδόν 5 χρόνια στην εξουσία, εξ όσων ενθυμούμε, δεν άλλαξε σε τίποτε τον χαρακτήρα αυτών των δανείων. Τι θα γίνει τελικά με τα σπίτια αυτών των δανειοληπτών που οι τράπεζες πλέον προχωρούν για να τα εκποιήσουν? Ούτε οι ίδιοι θα καταλάβουν, κύριε Υπουργέ, μέσω των ηλεκτρονικών πληστηριασμών ότι θα βρεθούν στο δρόμο.